Ναι. Και έχουν κάνει και δήμαρχοι ορισμένοι και παίρνουν τρεις. Και αυτό σωστό. Λέτε ότι αν δεν έχει άλλη σύνταξη να παίρνει ως βουλευτής. Προφανώς. Εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Εγώ ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ πριν μπω στη Βουλή. Ναι. Και ο κύριος Πρωτόπαπας, εργαζόμενος, ναι, ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Η Βουλή θα πληρώνει τα ένσημά μου στο ΙΚΑ όταν φύγω από την, από τη Βουλή. Ηλικία, όταν φύγω από τη Βουλή, θα πάρω την μία σύνταξη από το κύριο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Τώρα, εάν ήμουν ανεπάγγελτος πριν μπω στην πολιτική, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα της Βουλής. Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα, για να τα πούμε εδώ, ξεκάθαρα. Βλέπω μία συνέντευξη σας εδώ. Το οποίο λέει, ο τίτλος λέει, να μειωθεί και ο μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ λέω κάτι απλό, κύριε Καμπουράκη. Εάν θέλουμε, δημοκρατία, την εφημερίδα. Εάν θέλουμε ως πολιτικό σύστημα πραγματικά να έχουμε αξιοπιστία και να ηγούμαστε, να ηγούμαστε πραγματικά, πρέπει όλοι να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Ναι. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες θυσίες και να μην κάνουμε και εμείς κάποιες παρεμβάσεις στις δικές μας απολαβές και προνόμια. Δεν είπα υπερβολικά πράγματα. Είπα κάποια πράγματα αυτονόητα, τα οποία πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερη συμβολική αξία, διότι δεν είναι δυνατόν να ζητάμε από τους πολίτες θυσίες και να μην σπέβδουμε εμείς πρώτοι να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Το έχουμε κάνει, θα πρέπει να το κάνουμε πολύ περισσότερο, διότι αλλιώς. Τι σας είπατε? Εγώ είπα κάτι απλό. Να μην πληρωνόμαστε για τις επιτροπές. Πρώτον, διότι θεωρώ ότι η συμμετοχή σε επιτροπές αποτελεί. Πόσο παίρνει, δηλαδή, ο κόσμος τώρα ακούει και συνεχώς λένε για δεμένους μισθούς, για δεμένους. Πόσο παίρνει ένας βουλευτής αυτή τη στιγμή? Παίρνει, να σας πω πόσα παίρνει για κάθε επιτροπή. Παίρνει 200, περίπου γύρω στα 260 ευρώ συμμετοχή στην επιτροπή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Σε πόσες επιτροπές παίρνει μέρος, ας πούμε? Σε μία με δύο, αλλά εκεί υπάρχει και μία αδικία. Και το γνωρίζουν οι βουλευτές. Εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Οικονομικών. Ναι. Η Επιτροπή Οικονομικών συνεδριάζει πολύ συχνά. Κάποιος συνάδελφος. Είναι άλλη επιτροπή που δεν συνεδριάζει καθόλου. Που συμμετέχει στην Επιτροπή, ας το πούμε, μορφωτικών υποθέσεων. Ναι. Εκ των πραγμάτων παίρνει λιγότερα χρήματα. Άρα υπάρχει και μία αδικία εσωτερική. Δεν είναι δυνατόν να πληρωνόμαστε για τις επιτροπές. Και για τα αυτοκίνητα, είπατε, συγγνώμη. Είπα επίσης ότι θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία δεν χρειαζόμαστε βουλευτικά αυτοκίνητα. Εξάλλου, οι μισθοί των αυτοκινήτων λήγουν τον Σεπτέμβριο και η Βουλή θα πρέπει, τα αυτοκίνητα από μόνα τους στοιχίζουν στη Βουλή 5,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πρέπει η Βουλή να σκεφτεί, να συζητήσει κατά το πόσο χρειαζόμαστε αυτοκίνητα ή όχι. Και να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος μέσα στο Κοινοβούλιο, ναι, έξω από τα κόμματα, με πρωτοβουλία του Προέδρου, του ευχόμαστε και περαστικά της Βουλής, γιατί πληροφορήθηκα ότι είναι στο νοσοκομείο. Με πρωτοβουλία του Προέδρου. Ο κ. Τσάλικος είναι στο νοσοκομείο. Μια σωτηρία. Ναι. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Προέδρου της Βουλής να γίνει αυτή η συζήτηση, να δούμε τι είναι λογικό. Δεν θέλουμε βουλευτές εξαθλειωμένους. Θέλουμε όμως βουλευτές οι οποίοι να δίνουν το καλό παράδειγμα. Να αγαπάμε τον, εκτιμάμε τον κύριο Πετσάλνικο, όμως θα παρακαλούσα εγώ προσωπικά, τον εκτιμώ και πάρα πολύ, τον ξέρω και πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν απλός βουλευτής και τα λοιπά και εγώ στο ρεπορτάζ. Όταν ένας βουλευτής, είτε του κόμματος του είτε άλλου κόμματος, βγαίνει και κάνει μια πρόταση να πει ρε παιδιά, ας μειώσουμε λίγο, ας κάνουμε λίγο. Μην πηγαίνει και τον πιάνει και του λέει τι τα λες τώρα αυτά, διότι μου φωνάζουν. Ξέρεις τι γίνεται? Δεν νομίζω ότι έχει κάνει. Εμένα πάντως δεν με έπιασε κανείς. Εμένα δεν με έπιασε κανείς. Είχα αντιδράσεις από συναδέλφους. Δυστυχώς πολλές ήταν προσωπικές επιθέσεις. Διότι επί της ουσίας να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε αν χρειαζόμαστε κανάλι της Βουλής. Συγγνώμη, δεν έχει καταλάβει ο απλός ο κόσμος. Λέτε τώρα για τις επιτροπές. Ένας βουλευτής για πρωτόκολλα. Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα? Μια στιγμή, κύριε. Το μισθό του, το αυτό του, τι βάζει στην τσέπη. Καμπουράκη. Τι βάζει στην τσέπη του είναι διαφορετικό από αυτό που παίρνει. Γιατί αυτό που παίρνει πρέπει να πληρώσει το νίκη του γραφείου του. Όχι, πρέπει... γιατί έχει και έξοδο βουλευτής. Έχει, εντάξει, έχει έξοδο. Πρέπει να πληρώσει το νίκη του γραφείου του, πρέπει να πληρώσει το κοινόξοδο του γραφείου του, πρέπει να πληρώσει το φως του γραφείου του. Λοιπόν, εγώ θα σα πω το εξή. Αναμφίβολα αυτοί που μας μουτζώνουν, που μπορεί και άδικα, απολυτοποιούν το παν και είναι κατά τη γνώμη μου άδικο, γιατί πριν από δύο χρόνια οι ίδιοι βγάλαν τους βουλευτές. Οι ίδιοι άνθρωποι ψηφίσαν τους βουλευτές. Αλλά σε εποχή κρίσης ο βουλευτής. Καλά, όχι και οι ίδιοι, μην. Δεν λέω συγκεκριμένοι. Όταν λέω ίδιοι εννοώ ο ελληνικός λαός. Έτσι, αυτό είναι. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι ίδιοι. Υπάρχουν πολλές απόψεις από αυτό. Πάντως ο ελληνικός λαός εξέλεξε. Δεν βγήκαν μόνοι τους, ούτε είναι επάγγελμα. Ναι, αύριο μπορεί να μην είναι ίδιοι. Αύριο μπορεί να τους αλλάξει όποιος θέλει. Και αν νομίζω ότι καλά θα κάνει, καλά θα κάνει να το κάνει. Άλλο λέω. Λέω ότι σε μια εποχή κρίσης οι βουλευτές πρέπει να δώσουν πρώτοι το καλό παράδειγμα, περικόπτοντας οι ίδιοι τις αποδοχές μας και τα τυχόν ωφελήματα που έχουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Διότι γι' αυτό είναι, δεν είναι προνόμια με την έννοια που ξέρουμε, είναι για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά εγώ δέχομαι εξ ορισμού ότι σε μια εποχή κρίσης πρέπει να περικοπούν και είμαι πάρα πολύ σαφής. Να δώσουμε πρώτοι το καλό παράδειγμα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει με ένα νυφάλιο και οργανωμένο τρόπο. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ιδιαίτερα το σκέπτεται αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει πιάσει πολύ καλά την υπόθεση.
ετοίμαζε, τώρα προφανώς με την αρρώστια του μπορεί να πάει κάποιες μέρες πίσω, ετοίμαζε από ό,τι ξέρω μια πρόταση σε συνόηση με τα κόμματα, προκειμένου να υπάρξει μια δραστική περικοπή αυτών που είπε ο κ. Μητσοτάκης των επιτροπών πριν ή και άλλων πραγμάτων. Εγώ θα πω ότι δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να ματώνει και να μην ματώνουμε κι εμείς. Αυτό είναι σαφές και μάλιστα περισσότερο. Αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της Βουλής. Για όλους που είμαστε. Ακούμε ορισμένα πράγματα που θέλω να σας πω. Για όλους που είμαστε στο κτίριο. Να τα βάζει κανείς με διαργαζόμενους. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Αλλά όταν μιλάμε για 17-18 μισθούς ή για εφάπαξ, για όλους που είναι στο κτίριο. Ισχύει για όλους. Αλλά πρώτα από τους βουλευτές. Εγώ ξεκινώ από το πολιτικό σύστημα. Όχι, μα και οι άλλοι δίπλα σας έχετε διορίσει. Το πολιτικό σύστημα τους έχει διορίσει. Και με σκανδαλώδη τρόπο μάλιστα. Και από το κόμμα σας, κύριε Μητσοτάκη. Διορίσει κανένα στη Βουλή, με συγχωρείτε, γι' αυτό το λόγο και δεν είπα για εσάς πιο πολύ με εμάς το πολιτικό και λιγότερο σύστημα. Με εργαζόμενους. Λοιπόν, έχουν διοριστεί άνθρωποι με 6 με 10 χιλιάδες. Συμφωνούμε, κύριε Οικονομέα, δεν διαφωνούμε. Όλοι όσοι είναι μέσα στο κτίριο, λοιπόν, ας το πω έτσι, όσοι εργάζονται στο κτίριο, είτε είναι πολιτικό προσωπικό είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα πρέπει και αυτοί να υποστούν τις περικοπές που προβλέπονται. Εγώ λέω όμως ότι για μας, για το πολιτικό προσωπικό, να είναι πέραν του προβλεπόμενου. Φοβούμαι να πω, κύριε Πρωτόπαπα, φοβούμαι να πω. Ότι η Βουλή αντί για ναός της δημοκρατίας που αρέσκεται όλος ο κόσμος να το λέει, έχει γίνει άντρο αυθαιρεσίας. Ούτε άντρο αυθαιρεσίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, δεν πάμε σε όλο άκρο. Ξέρουμε ανθρώπους από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά στη Βουλή. Ξέρουμε ανθρώπους από την κυβέρνηση που εξελέγησαν τώρα και δεν χρωστάνε τίποτα για τις αμαρτίες του παρελθόντος. Με συγχωρείτε. Και δεν χρωστάνε τίποτα για τις αμαρτίες του παρελθόντος. Και σας πληροφορώ, κύριε Οικονομία, και το λέγω με τα λόγου γνώσεως, ότι σπανίως βουλευτής παίρνει πρέφα αν τη γίνει τυχόν έχει γίνει το χ ή το ψήρο στη Βουλή. Το θέμα είναι αν γίνονται. Εγώ είπα για άντρο αυθαιρεσίας, δεν είπα για τώρα δεν γίνονται πια. Τώρα δεν γίνονται πια. Αλλά έχουν μείνει τα παλιά. Έχουν μείνει τα παλιά. Έτσι δεν δέχομαι το άντρο αυθαιρεσίας. Λοιπόν, έχουν μείνει τα παλιά. Ναι, αλλά εδώ δεν κουβεντιάζουμε τους παλιούς, κουβεντιάζουμε για τους βουλευτές. Αν θέλετε να κλείνουμε τα μάτια, να μην τα βλέπουμε. Ξαναείπα, τα βλέπω και γι' αυτό είπα ότι δεν δέχομαι τίποτα. Και γι' αυτό είπα ότι έχουν σταματήσει αυτά. Τώρα από εκεί πέρα. Πέραν της περικοπής των αποδοχών που νομίζω ότι έδωσα ένα σαφές μήνυμα. Μέχρι ένα σημείο πρέπει να γίνεται αυτό. Μέχρι το σημείο που θα μπορείς να πεις ότι μην κάνω. Να μην βουλευτής. Να κάνω με αξιοπρέπεια τη δουλειά μου, γιατί αλλιώς, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα, θα μπαίνουν στη Βουλή μόνο πρίγκιπες και πλουσιόπεδα. Λοιπόν, προκειμένου να μην μπαίνουν μόνο πρίγκιπες και πλουσιόπεδα. Πάντως λίγο πολύ ένα αυτοκινητάκι ο καθένας θέλει. Δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται τα αυτοκίνητα των βουλευτών. Δεν είπα για το αυτοκίνητο. Είπα ότι μέχρι του σημείου που θα υπάρχει στοιχειώδης αξιοπρέπεια, προκειμένου να μην είναι μόνο πρίγκιπες και πλουσιόπεδα. Δεύτερο, πάμε τώρα. Ας πλήρωνε η Βουλή τώρα στα διπλωτικά. Είναι πιο λογικό να πληρώνει η Βουλή από το να πληρώνει το αυτοκίνητο. Να πληρώνει το αυτοκίνητο. Να τα βρούμε αυτά. Να τα βρούμε τώρα. Το σήμα το δώσαμε. Το σήμα το δίνει. Του λέει, σου δικαιολογώ, πήγαινε άλλα μια φορά στην επαρχία. Πάντως δεν με ενδιαφέρει πιο πολύ για το σύμμα. Θα μου πει να σωθούμε τώρα με 5 εκατομμύρια. Όχι, αλλά δεν είναι. Ο πολιτικό συμβολισμό έχει πολύ μεγάλη αξία. Πέραν των αποδοχών που νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφή. Πάρα πολύ σαφή. Χρειάζονται και άλλες αλλαγές που δεν έχει να κάνει μόνο με τις αποδοχές. Χρειάζονται αλλαγές και στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος και στη λειτουργία του βουλευτών. Θα μας τα κάνετε σε δημοψηφίσματα. Όχι, δεν είναι δημοψηφίσματα. Χρειάζονται αλλαγές, διότι σε τελική ανάλυση ο βουλευτής πρέπει να έχει και ελεγκτικό ρόλο. Δεν μπορεί να είναι υπάλληλος κανενός, ούτε μπορεί να ψηφίζει με κομματικές πειθαρχίες. Πρέπει να έχει ελεγκτικό ρόλο, πρέπει να έχει την αυτονομία του και τη συνείδησή του και πρέπει να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί και πείθει τους πολίτες, διότι σήμερα δεν το έχουμε. Υπ' αυτή την έννοια, το θέμα των αλλαγών στο πολιτικό σύστημα, όπως και στο κράτος και στην οικονομία, είναι επίγον. Γιατί το μεσοπρόθεσμο είναι μια στιγμή δύσκολη και επώδυνη, αλλά με το μεσοπρόθεσμο δεν λύνονται τα προβλήματα. Ναι. Χρειάζονται αλλαγές για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Κύριε Πρωτόπαπα, και αλλαγές που να αφορούν και το πολιτικό σύστημα και το κράτος και την οικονομία. Και εκεί, κύριε Μητσοτάκη, και κλείνω, δεν είναι μόνο θέμα δικό μας. Εκεί θα πρέπει να σοβαρευτούμε σε αυτή τη χώρα και να αντιληφθούμε ότι αυτό που έγινε για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος χρεοκοπίας το 1932, τα νέα σήμερα είναι ιδιαίτερα διδακτικά σε αυτό το σημείο, για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος το 1932 όταν έγινε οικουμενική ή τουλάχιστον από τα δύο μεγάλα κόμματα, για να είμαι ακριβής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση, κατά τη γνώμη μου, αν αυτό έστω δεν μπορεί να γίνει, ας γίνει μια συμφωνία σε 10 σημεία που να μπορούμε να εγγυηθούμε στους πολίτες ότι αυτή η τραγωδία που βιώνουμε σήμερα δεν θα ξαναγίνει. Τουλάχιστον αυτό. Για να κλείσουμε την προηγούμενη συζήτηση, κύριε Πρωτόπαπα, εγώ χαίρομαι που συμφωνείτε επί της αρχής. Συμφωνώ για το διάλογο. Ότι θα πρέπει να γίνει. Όχι απλά διάλογο. Αρκετά διάλογο. Συμφωνώ και την ουσία, λοιπόν, νομίζω και ότι. Να γίνει, ναι, να γίνει βέβαια διάλογο. Είμαι άνθρωπο που πάντα ξέρετε ο διάλογο πρέπει να καταλήγει. Να γίνει διάλογο, αλλά να μην είναι ο διάλογο. Να μην είναι ο διάλογο. Ο Φερετζέ τη. Είμαι ο τελευταίο που λοιπόν, έχω πάντα συνηθίσει όταν κάνουμε διάλογο να καταλήγουμε. Από εκεί και πέρα μπορούμε με πρωτοβουλία του Προέδρου τη Βουλή να συζητήσουμε τι δικέ μου προτάσει, άλλε προτάσει, να παρουσιαστεί ένα πακέτο
αν θέλετε, περικοπών. Αλλά οργανωμένα, βουλευτικών με πρωτοβουλία. Λογικό. Θα σας στενοχωρήσω, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να έχουν γίνει αυτά εδώ και χρόνια. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ας κοιτάξουν να το κάνουμε. Και να μην τα κάνουμε. Να δεν υπάρχει ένας τρόπος να θεσμοθετηθεί, μιας και βλέπω ότι πάμε σε κάποιες αλλαγές του τρόπου λειτουργίας του πολιτικού συστήματος κτλ. Ένας τρόπος να θεσμοθετηθούν κάποια όργανα για να μην έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση πρόσβαση στη κατασπατάληση όλων των εσόδων και των πόρων του ελληνικού κράτους. Αυτό γιατί θα δηλαδή, έπρεπε. Γιατί αυτό δηλαδή, θα έπρεπε. Για ποιο λόγο, ας πούμε, του Παπανδρέου, γιατί... ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, τρελαθήκανε. Και μέσα σε μια τριετία μπορεί να καταστρέψουν μια χώρα. Κύριε δηλαδή, Καμπουράκη, ξέρετε. Με κάποιο ξέρετε, τρόπο. Ξέρετε, να μην έχει επειδή, επειδή είστε και στην Αμερική υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί ο Ομπάμα να πει. Επειδή είστε και ιστορικός και συγγραφέας, γνωρίζετε ότι ο κοινοβουλευτισμός στην Μεγάλη Βρετανία έχει τις ρίζες του στην ανάγκη των πολιτών να ελέγξουν τις δαπάνες του βασιλιά. Μάλιστα. Γι' αυτό ξεκίνησε ωραία, η πρώτη βουλή. Απολύτως. Εμείς δεν ελέγχουμε τίποτα. Ερχόμαστε 2 χρόνια μετά, ψηφίζουμε απολογισμό της Βουλής και νομιμοποιούμε με την ψήφο μας τις υπερβάσεις του προϋπολογισμού της εκάστοτε κυβέρνησης. Κύριε αυτό είναι τεράστια, ανεπάρκεια. Ούτε για εσάς, ούτε για τον κύριο Πρωτόπαπα, ο κόσμος μουτζώνει, γιατί έχει αντιληφθεί ότι το πολιτικό σύστημα μόνο τον κοροϊδεύει, δεν του κάνει τίποτα άλλο. Αν ήξερε δε ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στη Βουλή ή σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, συνεχίζω τη σκέψη σου. Στην ΕΡΤ ξέρετε ότι έχουν δοθεί λεφτά επί χρόνια πολλά που δεν έχουν δοθεί στα ιδιωτικά κανάλια ούτε στο όνειρο κανενός στα ιδιωτικά κανάλια. Αλλά με συγχωρείτε, μια σημούλα. Στην τηλεόραση της Βουλής, στην τηλεόραση της Βουλής που βλέπουμε τη δίκη, υπάρχουν συστήματα. Η αρχιτάκτρια η δικιά μας παίρνει τα μισά από αυτά που παίρνουμε. Καταλάβατε. Για την ΕΡΤ, κυρία Πρωτοβουλία. Για την ΕΡΤ. Θέλω να πω το εξής. Γνωρίζετε ότι το θέμα της πατάλης και της διαφοράς, το οποίο υπήρχε μια συγκεκριμένη περίοδο στην ΕΡΤ, έχει πάει στον εισαγγελέα με ονόματα και επώνυμα. Με ονόματα και επώνυμα. Και η δικαιοσύνη έχει στα χέρια της συγκεκριμένο πόρισμα για σπατάλες και διαφθορά στην ΕΡΤ. Γιατί δεν φταίνε όλοι οι υπάλληλοι. Ωραία, λοιπόν, έτσι. Κύριε Πρωτόπαπα, υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, κύριε Μητσοτάκη της εποχής σας. Δεν μπορεί να μην είναι άδικο αυτό. Συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένα πόρισμα. Αλλά σήμερα, κύριε Πρωτόπαπα. Όχι, έχουν πάει με έκθεση του κυρίου Ρακιτζή. Κύριε Καμπουράκη, γιατί δεν λέμε το εξής. Οριστήκανε άνθρωποι επί του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν έχει σημασία και εσείς τα ίδια κάνατε. Όχι, δεν ήταν. Εγώ δεν έχω κάνει. Δεν υπάρχει Πασόκ εδώ. Διοριστήκανε με 6 και με 8 χιλιάρικα. Δεν υπάρχει Πασόκ εδώ. Και ούτε δημοκρατία. Να κάνουμε μια χρήσιμη πρόταση. Κύριε Οικονομέα, παρακαλώ. Αυτή η γενίκευση. Να είμαι εγώ υπεύθυνο που δεν έχω δει κανένα για κάποιο που δεν έχω δει κανένα. Και μη παρέχει. Να κάνουμε δίκιο. Όσο εδώ και μέσα σε εξαίρεσαι, αλλά δεν φτάνει. Όχι, δεν φτάνει εξαίρεσαι εμένα. Μπορεί να εξαιρούνται πολύ. Γι' αυτό το λόγο. Ας βγάλει η κυβέρνηση. Και ας βγάλει η κυβέρνηση. Ο τάδε και ο τάδε. Να κάνουμε μια χρήσιμη πρόταση. Ονόματα και κύριε Οικονομέα, μιλήσατε για την ΕΡΤ. Να κάνουμε μια χρήσιμη πρόταση. Σήμερα το κάθε ελληνικό. Να πάει η ΕΡΤ στην εισαγγελία και όχι μόνο να πάει. Γιατί πήγε όντω. Το κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Πήγε όντω και με πρωτοβουλία του Γερουλάνου και του Χιτήρη. Πήγαν στην εισαγγελία. Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά δεν βλέπω τίποτα. Θα μ' ακούσετε μισό λεπτό. Πήγε στον εισαγγελέα. Ξαναγυρίζω τώρα θα το ψάξει ο εισαγγελέα. Θα τα πάρουμε πίσω τα λεφτά. Δεν ξέρω τι θα βρει, αλλά σήμερα μπορούμε να κάνουμε το εξής πολύ απλό. Ίσκησε διώξει ο εισαγγελέα. Κύριε Πρωτόπαπα, ακούστε με μισό λεπτό και μπορεί και να συμφωνήσετε. Λοιπόν, σήμερα το κάθε ελληνικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με 60 ευρώ τον χρόνο υπέρ τη ΕΡΤ. Γιατί δεν λέτε κάτι πολύ απλό. Η ΕΡΤ θα πρέπει να λειτουργήσει με το μισό προϋπολογισμό. Συμφωνώ. Τελεία και παύλα. Συμφωνώ. Αν χρειάζεται να συγχωνέσει κανάλια, θα το κάνει. Αν χρειάζεται να φύγουν άνθρωποι, να φύγουν. Κύριε Μητσοτάκη, θα το ξαναπώ. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει και φοβούμε. Το έχει πει ήδη και η κυβέρνηση. Μα το έχει πει, αυτό κάνει αντί να φορολογεί τη μικρή ταβέρνα τη γειτονιά. Αυτό κάνει επιτέλου. Ήδη για να μην του αδικούμε, ρωτήστε του. Οι μισθοί οι τεράστιοι κόπηκαν. Ήδη λειτουργεί με πολύ μικρότερο μπάτζετ. Ο πολίτης πληρώνει. Και όπως εξήγηλε ο αρμόδιος, συμφωνώ. Και όπως εξήγηλε, για να σταματήσει λοιπόν να πληρώνει ο πολίτης, τουλάχιστον όσα πληρώνει, από εκεί και πέρα, όπως εξήγηλε ο αρμόδιος υπουργός, χωρίς να γίνουν ακρότητες, θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη περικοπή των εξόδων ώστε να απαλλάξουμε τον πολίτη και από ένα μέρος αυτής της χώρας. Από εκεί και πέρα, για την έρευνα του εισαγγελέα, κύριε Οικονομέα, εάν έχουν γίνει ατασταλίες που ενδεχομένως να έχουν γίνει, σας διαβεβαιώνω ότι αυτές αφορούσαν διοικήσεις και ενδεχομένως υπουργούς. Και δεν αφορούν συνολικά. Δεν μπορεί αυτή τη χώρα να την πληρώνουν πάντα οι φτωχοδιάβολοι. Έχουμε συμφωνήσει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Κύριε Οικονομέα, μην το λέτε αυτό σε μένα. Γιατί όταν εγώ. Το ξέρω, το ξέρω. Όταν εγώ το 2006 μόνο μου προσπάθησα να αλλάξω και το θυμάστε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όταν κανείς δεν συζητούσε για τα θέματα αυτά, να γιατί μου λέτε, γιατί δεν τα κάνατε τότε. Κάποιοι τα κάναμε τότε.